Κύριε Κρέτσο, είστε μαζί μας. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 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 Μόλις μας ήρθε και η ανακοίνωσή σας, βλέπουμε ιδιαίτερη οργή. Ζητάτε ακόμη και την παρέτηση σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έτσι. Δεν ζητάω κάποια παρέτηση, απλώς ενοχλούμε αν ισχύει αυτό το ρεπορτάζ ότι το ΚΑΣ αποφασίζει αν ένα σενάριο, και μάλιστα ένα σενάριο το οποίο βασίζεται σε ένα βιβλίο δημοσιευμένο στη Διεθνή Λογοτεχνία δηλαδή, συνάδει με τον αρχαιολογικό χώρο, συνάδει με το χώρο. Όπως διάβασα και εγώ το πρωί σε διάφορα δημοσιεύματα. Τώρα πλέον, μετά από αυτή την εξέλιξη, κύριε Κρέτσο, η οποία έρχεται στη συνέχεια της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα και σε αυτό το πεδίο, δηλαδή αναλάβατε πολύ πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, μια πρωτοβουλία, στην πραγματικότητα θέλοντας να προσελκύσει η Ελλάδα και να αξιοποιήσει ταυτοχρόνως τα πλεονεκτήματά της, τα οποία είναι γνωστά και αναγνωρίσιμα από την παγκόσμια σκηνή, και στο τομέα των κινηματογραφικών και λοιπόν οπτικοακουστικών παραγωγών, παγκόσμιων παραγωγών. Εσείς πώς την ερμηνεύετε αυτή την απόφαση, συνεπώς, κύριε Κρέτσο? Κοιτάξτε, θα σας πω, καταρχάς είναι μια απόφαση με ένα συμβολικό φορτίο. Ναι. Και είναι μια απόφαση, πιο πολύ με προβληματίζει η χρονική συγκυρία. Το ότι έγινε τρεις μέρες μετά τη μεγάλη παρουσίαση που κάνατε στους πρεσβευτές όλων των χωρών, εννοείται. Κοιτάξτε, πριν τρεις μέρες παρουσιάσαμε το κίνητρο της επιδότησης στις ξένες διπλωματίες στην Αθήνα, και παρουσιάσαμε και το κίνητρο της επιδότησης με λίγα λόγια, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο έχουμε κάνει και το θεωρούμε σημαντικό, απέναντι στην κοινότητα την οπτικοακουστική. Δηλαδή ήταν εκπρόσωποι των καναλιών, παραγωγή, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, όλοι, ένας κλάδος ο οποίος, σας μην ξεχνάμε, ότι είναι αρκετά ταλαιπωρημένος. Τι κάναμε? Κάναμε ό,τι κάνουν όλες οι χώρες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουν κάνει. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Βρήκαμε πόρους και έναν τρόπο να επιδοτήσουμε την οπτικοακουστική παραγωγή. Γιατί το κάνουν αυτό οι χώρες? Για να αποκτήσουν ήπια ισχύ, το λεγόμενο soft power, για να δημιουργήσουν δουλειές, για να δημιουργήσουν απασχόληση, για να αλλάξουν το brand name της χώρας τους, για να αξιοποιήσουν ό,τι καλό έχουν. Και στην Ελλάδα ξέρετε ότι έχουμε και φυσικό κάλος και πάρα πολλά μνημεία. Είμαστε ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ο κλάδος ο οποίος έχει υψηλή προσθέμενη αξία. Η επένδυση που κάνουμε των συγκεκριμένων πόρων έχουν υψηλή ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, αν απορροφηθούν τα 75 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα έχουν γίνει επενδύσεις της τάξης των 300 και περισσότερων εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, η οποία θέλω να το πω και μας γεμίζει πολύ μεγάλη ευθύνη, την αγκάλιασε η κοινότητα και πραγματικά άρχισε ο κόσμος και οι καλλιτέχνες, ο κόσμος της οπτικοακουστικής παραγωγής να πιστεύει ότι και η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας φιλικός τόπος εγκατάστασης τέτοιου είδους επενδύσεων. Μετά από τρεις μέρες έρχεται μία απόφαση του ΚΑΣ, η οποία απορρίπτει το BBC, απορρίπτει έναν διεθνής σκηνοθέτη καταξιωμένο και βεβαιωμένο από τις Κάνες, απορρίπτει ένα σενάριο το οποίο είναι δημοσιευμένο, είναι διεθνής λογοτεχνία, τον Τζον Λεκαρέ, απορρίπτει ένα σχέδιο το οποίο φέρνει 3 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα για λίγους μήνες γυρισμάτων και δραστηριοποίησης για τα γυρίσματά του στην Ελλάδα. Και παγκόσμια προβολή ταυτόχρονα. Παγκόσμια προβολή, και καλώς κάνετε και τονίζετε αυτό, ότι 80 τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο θα δείξουν την ομορφιά της χώρας, το τεράστιο πολιτιστικό της βάθος, και αναδεικνύουν τη χώρα ως πραγματικά ένα τόπο όπου πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως είναι και ο κινηματογράφος και η τηλεόραση, μπορούν να έχουν θέση. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει ένα μερίδιο από μια αυξανόμενη διεθνή αγορά και πρέπει να το κάνει με απόλυτο σεβασμό και στην προστασία των μνημείων και με όλους τους τρόπους που το κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου. Δηλαδή με ασφάλιση του χώρου και του προσωπικού, με συστήματα ηλεκτρονικά για τα αιτήματα παραχώρησης χώρων, με χρεώσεις υπηρεσιών που πρέπει να τα πληρώνουν και οι παραγωγοί που θέλουν να κάνουν γυρίσματα στην Ελλάδα.
αυτή η απόφαση, η οποία δεν την έχω δει, δεν την έχω διαβάσει, δείχνει απλώς αυτή την παθογένεια, ότι δεν υπήρχε η ευελιξία να εξυπηρετήσουμε διεθνείς κολοσσούς, διότι δεν είναι μόνο το BBC, είναι και το AMC που συμμετέχει σε, σε αυτά τα γυρίσματα. Δεν υπήρχε η ευελιξία να βρούμε έναν τρόπο να εξυπηρετήσουμε τους παραγωγούς προκειμένου να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, γυρίσματα μίας μέρας. Έτσι, γυρίσματα μίας μέρας. 12 ώρων για την ακρίβεια. 12 ώρων. Το αν ήταν 1000 άτομα επισκέπτες στις 12 Απριλίου, μπορούμε να το μάθουμε. Να μας πει δηλαδή, για παράδειγμα, το ΚΑΣ πέρσι, 12 Απριλίου του 2017, αν έχουν ηλεκτρονικό σύστημα στο ΤΑΠ, να μας πούν πόσους επισκέπτες έχουν, και εγώ με πολύ χαρά θα κάνω και αύξηση με βάση την αύξηση, τη μέση αύξηση του τουρισμού, να το δούμε. Αλλά αν πραγματικά ο στόχος είναι να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός, πρέπει να δούμε εάν η ανταποδοτικότητα του να δώσω ένα χώρο για λίγες ώρες, να το δουν άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, 80 τηλεοπτικά δίκτυα, εάν αυτό το κόστος να χάσουν κάποιοι το θέαμα, ή αν μπορούσαν να μειώσουν τα γυρίσματα, να τους πούν σε 2-3 μέρες, μόνο πρωινές ώρες, να βρεθεί τέλος πάντων μια ευελιξία. Χωρίς αυτή την ευελιξία, και κλείνω εδώ για να μην κουράζω, δεν μπορεί η χώρα να γίνει film friendly. Δεν μπορεί να προσελκύσει τέτοιου είδους παραγωγές και επενδύσεις. Κύριε Κρέτσο, μας επειδή επισημάνατε 3 φορές το timing, τη χρονική στιγμή, όπως είπατε, κάτι την οποία έγινε, υπενίσθεστε, σας ρωτώ ευθέως, κάποια υπονομευτική σκοπιμότητα στην απόφαση αυτή? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θέλω να το πω, ότι έχουμε χρονοβόδες, δεδαλώδεις διαδικασίες, οι οποίες πολύ συχνά βασίζουν σε υποκειμενικά κριτήρια, ελπίζω όχι κίνητρα, όσον αφορά το αν θα πάρει κάποιος άδεια κινηματογράφησης. Έχουν δοθεί κατά το παρελθόν άδειες κινηματογράφησης και στο Σούνιο. Το θέμα είναι αν εμείς ανταποκρινόμαστε με το σωστό τρόπο, όπως κάνουν άλλες χώρες. Δηλαδή, εάν παίρνουν άδεια μετά από 5 και 6 μήνες, εάν γίνεται σε 3-5 μέρες ή σε εμβληματικούς χώρους σε 2 εβδομάδες, όπως γίνεται σε αρκετές χώρες. Και τέλος πάντων, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θέλουμε πραγματικά να ανοίξουμε την οπτικοακουστική βιομηχανία, να προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό και να οθήσουμε τη χώρα σε μια ανάπτυξη η οποία αγγίζει και έναν πολύ σημαντικό κλάδο. Ένα κλάδο που απασχολεί πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Ένα κλάδο ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται. Κύριε Κρέτσο, μία ερώτηση ήθελα απλώς να κάνω. Μετά από αυτή την εξέλιξη που δεν είναι δυστυχώς πρωτοφανή στη χώρα μας, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συμβιβασμού? Υπάρχει περίπτωση και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί τρόπος να επανεξεταστεί το ζήτημα. Θέλω όμως να πω κάτι. Να γίνει παραγωγή δηλαδή στην πραγματικότητα. Να γίνει το γύρισμα, υπάρχει τρόπος. Όμως το ζήτημα εδώ είναι ότι πλέον δεν συζητάμε όπως πριν. Πλέον έχουμε στον αέρα, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη, αν θέλετε, πήρε ΕΦΕΚ, βγήκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η προκήρυξη για την επιδότηση των οπτικοακουστικών παραγωγών. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος διψούσε και το ζητούσε αυτό το πράγμα διακαώς για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι τα καλά νέα, αλλά προκειμένου όμως αυτό το μέτρο να πετύχει, το οποίο είναι ένα μέτρο όριμο, είναι ένα μέτρο το οποίο το έχει αγκαλιάσει η κοινότητα των ανθρώπων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε άλλα βήματα. Και αυτού του είδους τα νέα, τα οποία προέρχονται από το ΚΑΣ, χωρίς κατά την άποψή μου την επαρκή αιτιολόγηση, ή αν υπάρχει, παρακαλώ πολύ το ΚΑΣ να ενημερώσει τους πολίτες, όχι ως προς την απόρριψη, αλλά στο τι έκανε για να διευκολύνει τους παραγωγούς, τι πραγματικά τους πρότεινε. Αυτό είναι το σημαντικό, διότι το ΚΑΣ έχει κάθε δικαίωμα, κατά την άποψή μου, ως θεματοφύλακας των αρχαιολογικών χώρων, να εγείρει ενστάσεις και καμιά φορά να απορρίψει κιόλας. Όμως η ευελιξία, αυτή η έλλειψη κουλτούρας φιλικής προς την κινηματογράφηση, δεν μας πάει πουθενά. Το κάνουν άλλες χώρες, εκτός αν έχουμε αποφασίσει ως κοινωνία ότι είναι καλό να γυρίζεται ο Ηρακλής και η Τρία στην Τουρκία ή στην Ουγγαρία και στην Τσεχία, και ήταν καλό που πήγε το Μαμά Μία 2 στην Κροατία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρέτσο. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι, διάλειμμα.